Ένας χρόνος έχει περάσει από εκείνη τη μέρα. Τη μέρα γιορτής που ο ίδιος ο λαός, η νεολαία, όλοι εμείς δημιουργήσαμε και επιβάλαμε. Τη μέρα που όλοι οι δρόμοι γύρω από το εφετείο αντιχούσαν με αντιφασιστικά συνθήματα, με την επιθυμία ενός ολόκληρου λαού να επικρατήσει το δίκιο. Τη μέρα που ένα σύνθημα τράνταζε τους δρόμους, στόλιζε τους τοίχους και τα πανό μας. Μία είναι η απόφαση, η Ναζί δολοφόνη στη φυλακή. Σήμερα λοιπόν, ένα χρόνο μετά, που τα διάφορα φασιστοειδή τολμούν να βγαίνουν από τις τρύπες τους πραγματοποιώντας θρασίδηλες επιθέσεις, νομίζοντας ότι μας τρομοκρατούν, είμαστε και πάλι εδώ. Όλοι όσοι συναντηθήκαμε ένα χρόνο πριν, έξω από το εφετείο, όσοι εκείνη τη μέρα νιώσαμε τη δύναμη του λαού μέσα στο ξέσπασμα, στη φωνή δεκάδων χιλιάδων, στην κραυγή δικαίωσης της μάνας που έχασε το γιο της από χέρι φασίστα. Είμαστε σήμερα στους δρόμους όλης της χώρας. Υψώνουμε τείχος στους φασίστες και το σύστημα που τους γεννά και τους τρέφει. Η σημερινή μας συναυλία, η μαζική μας συγκέντρωση εδώ στο Σύνταγμα με αποφάσεις 20 φοιτητικών συλλόγων και τη στήριξη εργατικών σωματείων, οι μαζικές συγκεντρώσεις και πορείες σωματείων και φορέων σε όλη την Αθήνα αποδεικνύουν ότι η γροθιά του λαού και του εργατικού κινήματος της νεολαίας παραμένει σφιγμένη και υψωμένη απέναντι στους φασίστες και σε όσους τους ανέχονται. Είναι ένα μήνυμα δυνατό, εκοφαντικό, ότι δεν φοβόμαστε, ότι η πάλη απέναντι στο φασισμό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο υπάρχει το σάπιο σύστημα που τον γεννά. Ξέρουμε καλά ότι η αποφασιστική στάση των σωματείων, των φοιτητικών συλλόγων και των φορέων έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο για να αποκαλυφθεί ο πραγματικός χαρακτήρας της εγκληματικής οργάνωσης. Να βγουν στην επιφάνεια οι σχέσεις της με μεγαλοεπιχειρηματίες, με τους εφοπλιστές, να καταδικαστεί τελικά η ηγεσία της, να αποδειχτεί ότι είναι εγκληματίες επειδή είναι Ναζί. Οι πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα απέναντι σε μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους μόνο ένα πράγμα αποδεικνύουν. Ότι οι φασίστες είναι πιστό σκυλί του συστήματος που τρέχει πάντα να βοηθήσει το αφεντικό του. Ότι όσοι μάζεψαν τους φασίστες κάτω από τη λαϊκή κατακραυγή μπορούν το ίδιο εύκολα να τους αμολύσουν ξανά για να χτυπήσουν τους αγώνες μας. Άλλωστε, για τέτοιου είδους ομάδες ισχύει μόνο ό,τι απαιτούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι εφοπλιστές και το σύστημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά το ρόλο των φασιστών στις σχολές και τα σχολεία. Γνωρίζουμε ότι τους ενοχλεί η δράση των μαθητικών συμβουλίων, των φοιτητικών συλλόγων, των σωματείων. Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες. Έχει ευθύνες γιατί αφήνει τους φασίστες να αλωνίζουν ανενόχλητοι σε γειτονιές όπως η Σταυρούπολη, γιατί με την κάλυψη των δυνάμεων καταστολής χρησιμοποιούν ένα σχολείο ως ορμητήριο μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, εξοπλίζονται με μαχαίρια, λωστούς και τέιζερ. Έχει όμως και μεγάλες ευθύνες γιατί ακόμα και τώρα αξιοποιεί και αναπαράγει διαστόματος Υπουργείου Παιδείας την ανιστόρητη και προκλητική, ειδικά για το λαό της χώρας μας, θεωρία των δύο άκρων. Τη θεωρία εκείνη που δεν αποτελεί προσωπική γνώμη ή πιστεύω κάποιων βουλευτών, αλλά επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία δίνουν όρκους πίστης και οι σημερινοί, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εξισώνουν τελικά το θύμα με το θήτη, αθωώνοντας τον τελευταίο. Εξισώνουν αυτόν που κρατά το μαχαίρι που κόβει ζωές με αυτόν που μοιράζει ανακοινώσεις για να νικήσει τελικά η ζωή. Η θεωρία αυτή δεν εμφανίστηκε τώρα. Αποτελεί τον καλύτερο σπόνσορα των φασιστικών δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνονται κράτη της Βαλτικής που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
να αποκαθιστούν τους φασίστες συνεργάτες των Ναζί, να γκρεμίζουν αντιφασιστικά μνημεία. Στηρίχθηκε η δράση των ένοπλων φασιστικών δυνάμεων και συνολικά το πραξικόπημα στην Ουκρανία. Χρηματοδοτούνται μη κυβερνητικές οργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες και άλλα προπαγανδιστικά έργα και μηχανισμοί ενταγμένα στην αντικομμουνιστική εκστρατεία. Εμβληματική για την παραχάραξη της ιστορίας είναι και η προσπάθεια να καθιερωθεί η 9η Μάη, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών που οι λαοί συνέτριψαν τον ναζισμό ως μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης για τα θύματα, λένε, όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων. Ξέρουμε καλά ότι ο φασισμός είναι γέννημα θρέμα αυτού του σάπιου συστήματος. Άλλωστε, είναι η πολιτική όλων των κυβερνήσεων που στρώνει το χαλί για να περάσουν τελικά οι κάθε λογής φασίστες. Η πολιτική όσων τα δίνουν όλα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και πετούν τελικά ένα ξεροκόμματο στο λαό. Όσων ψηφίζουν αμέτρητους νόμους για την ενίσχυση και τις φοροαπαλλαγές των αφεντικών των Ναζί, των εφοπλιστών. Για χάρη αυτών, άλλωστε, ο καταδικασμένος Ναζί λαγός δήλωνε ότι η Χρυσή Αυγή θα καθαρίσει το λιμάνι από απεργίες και αγώνες. Είναι η πολιτική που ενισχύει την καταστολή στους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Από τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που χτυπά την απεργία, μέχρι τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας που χτυπά τις διαδηλώσεις. Από τις άβρες του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την ομάδα δράσης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μεγάλες ευθύνες όσοι οπλίζουν το χέρι του κρατικού μηχανισμού απέναντι στο λαό, αλλά το μαζεύουν απέναντι στους φασίστες, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση με την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έριξε στα μαλακά τους Ναζί. Όσοι άφησαν τη σημαντικότερη δίκη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας να χρονίσει για πάνω από 5 χρόνια και τους Ναζί εγκληματίες να αλωνίζουν ελεύθεροι. Το χαλί στο φασισμό και το ρατσισμό στρώνουν και όσοι στείνουν κολαστήρια για πρόσφυγες, όπως η Αμυγδαλέζα παλιότερα και η Μόρια σήμερα. Όσοι ψηφίζουν και εφαρμόζουν απαράδεκτες συμφωνίες εγκλωβισμού προσφύγων, όπως η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όσοι στείνουν φράχτες και σενόρια καταστολής απέναντι σε κατατρεγμένους και βασανισμένους ανθρώπους. Κυρίως όμως έχουν μεγάλες ευθύνες τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση για την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους και βρώμικους σχεδιασμούς που στρέφονται ενάντια στους λαούς. Όσοι λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τα νοσοκομεία, για να προσληφθούν γιατροί και καθηγητές για σχολεία και πανεπιστήμια, βρίσκουν όμως λεφτά για να εξασφαλίσουν την πρωτιά στην κατάταξη χρηματοδότησης του ΝΑΤΟ. Όσοι γεμίζουν τη χώρα με νατοϊκές βάσεις, στέλνουν προσωπικό και οπλισμό στην άλλη άκρη του κόσμου για τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών. Τολμούν μάλιστα σήμερα, αυτή την ιστορική μέρα, να κάνουν άλλο ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Και ο λόγος γίνεται για την Ελληνογαλλική Συμφωνία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Οι νέοι υπέρογκοι εξοπλισμοί που θα φορτωθεί στην πλάτη του ελληνικός λαός, η στρατηγική ενεργική σχέση που προμηνεί η συνεργασία για επεμβάσεις, όπως για παράδειγμα στο Μάλι της Αφρικής, καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα του λαού, με την άμυνα της χώρας, με το δίκαιο της νεολαίας. Καμία δουλειά δεν έχει ο ελληνικός λαός και η νεολαία να μπλέκεται στα σχέδια του ΝΑΤΟ για περικύκλωση της Ρωσίας και της Κίνας. Καμία δουλειά δεν έχουν Έλληνες φαντάροι, προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, έξω από τα σύνορα της χώρας. Τέτοιες συμφωνίες και σχεδιασμοί πάντα ενίσχυαν τον εθνικισμό, τον ρατσισμό, το μίσος απέναντι στους άλλους λαούς. Ο ελληνικός λαός, όλοι εμείς, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με το λαό της Τουρκίας, της Ρωσίας, με κανένα λαό του κόσμου. Θέλουμε να ζούμε ειρηνικά με τους άλλους λαούς, να ζούμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα, παλεύουμε ενάντια στα εμπόδια που ορθώνει μπροστά μας αυτή η πολιτική. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα μας. Απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά μας, στη μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή. Να ορθώσουμε μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά, στις σχολές και τα σχολεία. Δεν θα τους αφήσουμε να ξεμητήσουν πουθενά.
ο λαός και η νεολαία θα αποκρούσουμε και πάλι το φασιστικό δηλητήριο. Η μαζική και οργανωμένη δράση μέσα από τους συλλόγους και τα σωματεία θα τους στείλει για άλλη μια φορά πίσω στις τρύπες τους. Τους δηλώνουμε τέλος καθαρά και να το ακούσουν καλά. Δεν φοβόμαστε και δεν ξεχνάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε.